πάμε στην ταβέρνα που έφαγε ο κύριος. Ναι, ναι, ο κύριος Καραλάμπος Νίκας, ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας. Κύριε Νίκα, να είστε καλά. Και του χρόνου. Καλημέρα. Καλημέρα. Ναι, καλημέρα σας. Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Βρέθηκε μόνος του ή βρέθηκε με τη σιρούλα του? Είχε κι άλλους φαντάρους? Κύριε Νίκα, μας ακούτε? Μας ακούει ο κύριος Νίκας? Δεν ξέρω αν έχουμε χάσει την επαφή. Τώρα ναι, τώρα. Ωραία, ναι, ακούω τώρα. Ήτανε μόνος ο κύριος Κασελάκης είτε και με άλλα παιδιά από τη σειρά του? Άλλοι φαντάροι. Δεν ακούω τώρα. Δεν ακούει τώρα ο κύριος Νίκας. Είχε μαζί του, είχε φίλους γνωστούς, τη φρουρά του, ήτανε και άλλοι φαντάροι? Ναι, ο κύριος πρόεδρος ήρθε με 8 άτομα στο κατάστημά μου που διατηρώ σε μια παραλία στον Άγιο Βασίλειο, οικογενειακή επιχείρηση ψαροταβέρνα Ο Λαλάς. Ναι. Είναι 20 χιλιόμετρα από τη Θήβα και με ενημέρωσε κάποιος από τη φρουρά του ότι θα έρθουν 8 άτομα για φαγητό. Ναι. Ήταν η ασφάλειά του κοντά και από ό,τι είδα πρέπει να ήταν και κάποιοι νεοσύλλεκτοι μαζί του. Φίλοι του. Ναι, ναι. Φάγανε τα παραδοσιακά φαγητά που είχαμε, όπως έφαγε όλος ο κόσμος. Έφαγε μπακαλιάρο αρμυρό συνοδευόμενο από σκορδαλιά, συν φρέσκο μπακαλιάρο, καλαμάρια φρέσκα, οχταπόδια, γίγαντες, σουπιές με σπανάκι, και έφαγε και ένα πάρα πολύ ωραίο παραδοσιακό τηγανόψωμο χειροποίητο που το φτιάχνει η μητέρα μου. Ναι. Είχε παρόλο το... παρόλο ναι. την πίεση που είχε από το στρατόπεδο, ναι. Ήταν πολύ ευχάριστος μέσα στο μαγαζί, μίλησε με πάρα πολύ κόσμο, έβγαλε αρκετές φωτογραφίες μέσα, έκατσε πάρα πολύ ώρα με τον κόσμο. Με τον κόσμο, ναι. Είπε πώς περνάει στο στρατόπεδο. Όχι, σε μένα προσωπικά δεν ανέφερε κάτι. Ναι. Γι' αυτό... Τι είπε, για την εμπειρία του δηλαδή, δεν τον ρώτησαν για την εμπειρία του, πώς του φαίνεται ο στρατός? Όχι, δεν κουβεντιάσαμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν με κάποιους πελάτες το είπε. Και με τι συνόδευσαν όλα αυτά τα ωραία που μας είπατε? Συνοδευτήκανε με μπακαλιάρο σκορδαλιά. Όχι, αν ήπιανε κανένα κρασάκι, τσιπουράκι ή κάτι τέτοιο. Που είναι της ημέρας, με μπακαλιάρους φρέσκους, ναι. Καλαμάρια, χταπόδια, σουπιές. Μας τα είπατε αυτά? Τσιπουράκι ή κρασάκι πιανε? Γιατί δεν είχα εικόνα εγώ γι' αυτό. Η στρατεύση... Πλήρωσε ο ίδιος το λογαριασμό. Ναι. Είχε και άφησε ένα πολύ μεγάλο γενναίο φιλοδόρημα για το προσωπικό. Τι φιλοδόρημα, αν επιτρέπετε, άφησε? Γιατί λέτε γενναίο? Δεν μπορώ να σας πω. Αυτό ήταν αρκετά μεγάλο διπλό από το κόστος του τραπεζιού του. Ναι, κάτσε μου φορολογηθεί αυτό. Ναι. Το φιλοδόρημα ήταν διπλάσιο από το κόστος του τραπεζιού. Βεβαίως, ναι. Παρά ήταν γενναιόδωρο το φιλοδόρημα, κύριε Νίκα. Χαρές για τους εργαζόμενους. Ναι. Στην πορεία, φεύγοντας από το κατάστημά μου, πήγε κάτω στην παραλία, στο λιμάνι. Φωτογραφήθηκε και εκεί πέρα με αρκετό κόσμο. Είχε μεγάλη αποδοχή από τον κόσμο. Ναι. Και έπαιξε και ποδόσφαιρο με κάτι παιδάκια μικρά. Στην πορεία, επειδή στη θάλασσα είχε πολύ κύμα αυτή την ημέρα, είχε πολύ αέρα, είχε ναι. βγάλει η παραλία κάποια σκουπίδια, ξύλα, τάντες, πλαστικά και προθυμοποιήθηκε μαζί με τους φίλους του και τα μαζέψανε και τα βάλανε στους κάδους. Οπότε αυτό μας δείχνει κάτι στο χαρακτήρα του. Μπράβο, καλό είναι αυτό. Στη συνέχεια πήγε για καφέ από την ναι. παραλία σε κάποιο άλλο αυτό. Εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ με το μέρος. Θα ξαναέρθει, είπε, και μας το είπε πολλές φορές ότι πέρασε πάρα πολύ ωραία. Τώρα μας έχετε δώσει όλο το ρεπορτάζ, η αλήθεια είναι. Σωστά, το οποίο ρωτήσαμε, αν συνόδευσαν το φαγητό τους, τα ωραία αυτά που προσφέρατε, μακάρι να ήμασταν κι εμείς εκεί, με κανένα κρασάκι, κανένα τσιπουρά, θα έρθουμε. Ναι, ο κύριος Κασελάκης ήπιε ούζο καραφάκι και οι υπόλοιποι μπύρες και αυτό. Μια χαρά πέρασε. Νερά. Φωτογραφία βγάλατε μαζί του? Βγάλατε φωτογραφία. Είχε πάρα πολύ αποδοχή από τον κόσμο. Ναι. Και καλό. Είναι ότι ο κόσμος τον εκέρασε σχεδόν όλος. Δηλαδή ενθουσιάστηκε πάρα πολύ και μίλησε πάρα πολύ με τον κόσμο.
Να ρωτήσουμε κάτι. Πολύ φιλικός και πολύ ευχάριστος. Φωτογραφία βγάλατε μαζί του για να τη βάλετε στο κατάστημα. Πώς βγάζω. Τώρα... Βγάλατε. Φωτογραφηθήκατε εσείς, κύριε Νίκα. Εγώ προσωπικά δεν μπόρεσα να φωτογραφηθώ, γιατί είχα πάρα πολύ δουλειά αυτή την ώρα. Δεν πρόλαβα, αλλά αρκετός κόσμος και το προσωπικό μου φωτογραφήθηκε. Βγάλανε φωτογραφίες αρκετές. Σας ευχαριστούμε, κύριε Νίκα. Πάντα τέτοια και πάντα τέτοια φιλοδορήματα και για τα παιδιά που δουλεύουν στο μαγαζί. Ευχαριστώ. Να είστε καλά.